Φεύγουμε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στη Μυτιλίνη. Θα πάμε στη Μυτιλίνη γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όλο ένα και αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν στα νησιά. Μ' αρέσει που είμαστε και σκεπτικοί αν πρέπει να το επιτρέψουμε να έρχονται με 7ήμερη τουριστική βίζα κτλ. Το είδες εσύ τι έκανε. Μ' αρέσει που ήμασταν και σκεπτικοί. Μάλιστα, ωραία. Η Visa Express και μιλάμε και για 7 ημέρες διάρκεια. Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Καραμπεάζης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης Μυτιλίνης Ασπίδα. Είναι εδώ. Καλή σας ημέρα, αντιπρόεδρε. Και ο κύριος Γιάννης Μουτζούρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλίνης. Καλημέρα, πρόεδρε, και σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τελευταίους. Το ερώτημα είναι κοινό και για τους δύο. Πώς πάνε οι δουλειές με τους Τούρκους? Ποιος θα ξεκινήσει? Εσείς. Ελάτε εσείς. Οι δουλειές θα έλεγα ότι πάνε καλά σε όλους τους κλάδους, γιατί δίνεται δυνατότητα με την επισκεψιμότητα αυτή να δουλέψει και η εστίαση και ο εμπορικός κόσμος και τα ξενοδοχεία και γενικά έμεσα ή άμεσα όλοι, γιατί όταν κινείται το χρήμα πάει παντού. Οπότε είναι όλοι ωφελημένοι. Mm. Πόσος κόσμος έχει έρθει σε εσάς, πόσοι Τούρκοι τουρίστες έχουν φτάσει στη Μυτιλίνη? Αυτό το διάστημα θα έλεγα πάνω από 6.000, το οποίο είναι ένας μεγάλος αριθμός, γιατί αυτό διέρχεσε περίπου μία εβδομάδα και κάποιες μέρες τέλος πάντων. Πέρσι πόσο ήταν? Πέρσι δεν ήταν σχεδόν καθόλου, δεν είχαμε αφήξει σε αυτό το διάστημα. Οπότε θα έλεγα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ξεκίνησε από νωρίς. Και το θετικό είναι από διάφορα μέρη της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο από το Αϊβαλί της Σμύρνη που είναι κοντά σχετικά με το νησί μας, αλλά και από Κωνσταντινούπολη και από Άγκυρα και από Προύσα, από διάφορα μέρη. Μάλιστα. Τώρα, αντιπρόεδρε, πάμε λιγάκι έτσι να μας πείτε. Οι Τούρκοι που έρχονται αφήνουν χρήματα στο νησί? Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ξοδέψουν χρήματα και για το πού θα μείνουν και για το τι θα φάνε και κάποια μέρη τα οποία πιθανότατα θα επισκεφθούν ή όχι? Εντάξει, είναι φουρνιές που λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θα καταναλώσουν αρκετά, μερακλείδες όπως λέμε και εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα. Το λέμε, ναι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι έτσι λίγο πιο, βάζουν πιο δύσκολα το χέρι. Σφιχτοχέριδες, δηλαδή. Αυτό που λέμε επίσης. Απλά αρκούνται στο να κάνουν κάποιες βόλτες και να μείνουν στα δωμάτια τους ή να πάνε σε κάποια παραλία. Τώρα, αλλά όπως και να έχει, οι κουζίνες μοιάζουν. Που παρατείνεται αυτή η διάρκεια του τουρισμού στο νησί μας, από τη στιγμή που δεν είχαμε παραδοσιακά εμείς τουρισμό αυτή την εποχή, είναι καλύτερα από άλλες φορές. Μάλιστα. Δηλαδή, κάθεται σε ένα τραπέζι, έρχεται ένας Τούρκος με την οικογένειά του. Τι θα επιλέξουν, τι θα παραγγείλουν? Είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες, να πάρω και το ένα πιάτο, να πάρω και το άλλο για να έχω γεύσεις? Παίρνουν τον κατάλογο και λένε θέλω τη σελίδα 2, τη σελίδα 3 και τη σελίδα 4. Όπως κάνουμε εμείς. Ή μία σαλάτα στη μέση και τέλος και κλείσαμε. Βέβαια, κυρίως εστιάζουν σε θαλασσινά, καλαμάρια, χταπόδια, γαρίδες κτλ. Σίγουρα τιμάνε το ούζο εδώ πέρα στη Λέσβο. Και ίσως οι πιο μερακλείδες μετά να επιλέξουν να πίνουν και κάποιο ποτό. Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε, όσον αφορά τα ρούχα, δηλαδή το να έρθει κάποιος και να ψωνίσει σε ένα νησί όπως είναι η Μυτιλίνη, να πάρει σουβενίρ, αξεσουάρ, να κάνει κάποια δώρα για τους ανθρώπους που έχει αφήσει πίσω, το κάνει, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο Τούρκος ή όχι? Ναι, ακριβώς μπαίνει. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στα τοπικά προϊόντα, οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά εκτός από αυτό στοχεύουν και σε επώνυμα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία είναι ακριβά κατά 20-30% στην χώρα τους. Mm-hmm. Οπότε έρχονται κατευθείαν στα συγκεκριμένα καταστήματα και ζητάνε συγκεκριμένα είδη, γιατί έχουν όφελος. Παίρνουν όπως και ποια είναι αυτά, για πείτε μας λίγο, ποια είδη είναι αυτά? Δεν σας άκουσα. Ποια είναι αυτά τα είδη, τα οποία είναι πιο ακριβά στη χώρα τους και τα αγοράζουν από εμάς? Όλα τα ευρωπαϊκά είδη, είτε αφοράν ακόμη και για ρούχα. Δηλαδή ψάχνουν επώνυμα ρούχα, τα οποία σίγουρα είναι πιο ακριβά στη χώρα τους. Από είδη PET που ξέρω εγώ τέλος πάνω από το δικό μου κλάδο, ψάχνουν συγκεκριμένα προϊόντα για τα ζωάκια τους. Είναι και φιλόζωοι, πολλοί έρχονται με τα ζώα μαζί. Γενικώς επώνυμα προϊόντα ευρωπαϊκά τα κυνηγάνε. Όπως και ενοπνευματώδη ποτά, γιατί έχουν μεγάλη φορολογία στη χώρα τους, παίρνουν αρκετά, από ό,τι ξέρω. Η τεράστια ανατροπή θα ήταν να έρχονται οι Τούρκοι στη Μυτιλίνη για να αγοράσουν δερμάτινα.
Ακριβώς. Αυτό δεν συμβαίνει. Αφού φεύγουμε τα μπουκαλάκια. Συγγνώμη. Το ούζο. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι η πιο αγαπημένη εκδρομή από τα νησιά για κάποιον ο οποίος πήγαινε απέναντι ήταν να πάει να αγοράσει μαϊμού Λακώστ. Ακριβώς. Μου έτυχε Λακώστ, να έρθει Τούρκος και να με ρωτάει πού μπορώ να βρω να αγοράσω. Ναι. Γνήσιο Λακώστ. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Τα γνήσια, αυτά τι είναι. Τα... είναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμπεάζη. Κάτι θέλω τον κύριο Καραμπεάζη να ρωτήσω. Ναι. Για πες το, ξέρω τι θες. Θέλω να ρωτήσω λιγάκι για το πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς, δηλαδή πόσο έτοιμα είναι τα νησιά για να υποδεχτούν τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή, ακούμε 6.000 Τούρκοι ότι έχουν φτάσει στο νησί σε σχέση με πέρσι, καμία σχέση. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε έτοιμοι και σε χώρο εστίασης και φυσικά οι ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από εδώ και από πέρυσι στοχεύαμε σε αυτό το πράγμα. Όλοι οι φορείς εδώ πέρα του τόπου και η περιφέρεια και ο Δήμος και εμείς οι σύλλογοι από κάτω των επαγγελματιών. Οπότε όσο το δυνατόν προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του προσωπικού που αν τελικά αυτό το νούμερο των 6.000 γίνει πολύ μεγαλύτερο δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε προφανώς σαν καταστήματα και σαν ξενοδοχεία. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσουμε να είμαστε εμείς σωστοί απέναντι στους πελάτες που θα έρθουν. Είναι πολλές αυτές οι θέσεις. Ώστε να μείνουν ευχαριστημένοι εργασίας. Και να βγάλουμε και ένα καλό όνομα προς τα έξω όσον αφορά τον τουρισμό. Είναι πολλές οι θέσεις εργασίας που είναι κενές και θα πρέπει να καλυφθούν, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά και η τουριστική περίοδος. Και δεν έχουν έρθει και οι ξένοι και από το εξωτερικό. Τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο στην εστίαση, κάθε μέρα βλέπω και μία αγγελία από κάποιο κατάστημα. Λοιπόν, κύριε Καραμπεάζη. Σας χρήζουμε κατάσκοπο και σας εξουσιοδοτούμε σε μυστική αποστολή να πάρετε μια καλή συνταγή για μπακλαβά. Γιατί όσο και να προσπαθούμε εμείς, αυτό, Τούρκοι, που αυτό είναι αχτύπητη. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Το κάνουν πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, να δείτε εδώ ο πληθυσμός μας εδώ πέρα, πολλοί από τους κάτοικους εδώ πέρα είναι από πάπου προς πάπου πρόσφυγες από απέναντι, οπότε έχουν και καλές συνταγές. Παίζουν και εκεί καλές συνταγές. Αυτό θα κάνουμε σύνδεση και θα μας δώσετε και όλα τα μυστικά και θα μας στείλετε και όλα τα μυστικά. Καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Μουτζούρη, καλημέρα και στους δύο.